κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς πριν από λίγο εξουδετερώθηκε εκρηκτικός μηχανισμός στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Συνδεόμαστε με τον Αντώνη Τσολναρά. Αντώνη, η βόμβα είχε φτάσει στο γραφείο δικαστικού λειτουργού. Ακριβώς, Μίνα, ένας φάκελος ο οποίος έφτασε στο γραφείο της Προέδρου Εφετών Θεσσαλονίκης. Εκείνη τον επεξεργάστηκε εξωτερικά, τον κούνησε δηλαδή. Και όταν διαπιστώθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά, τότε ενημέρωσε άμεσα την ελληνική αστυνομία. Τελικά, πράγματι, αποδείχθηκε ότι περιείχε ποσότητα ζελατοδυναμίτιδας, με την οποία ήταν παγιδευμένος ο συγκεκριμένος φάκελος και ήταν ειδικά σχεδιασμένος να εκραγεί τη στιγμή που θα άνοιγε. Εδώ έσπευσαν άνδρες από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, οι οποίοι εξουδετέρωσαν την επικίνδυνη αυτή βόμβα, συνοδεία και ενός ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Το δικαστικό μέγαρο, όπως μπορείτε να δείτε και στην εικόνα του Δημήτρη Αλεξάκη, παραμένει υπό εκένωση μέχρι και αυτή την ώρα. Και τώρα φυσικά θα ξεκινήσουν οι έρευνες για να διαπιστωθεί το πώς έφτασε αυτός ο φάκελος στο γραφείο της Προέδρου Εφετών Θεσσαλονίκης, με την ελληνική αστυνομία να ξεκινά και ήδη τις έρευνες με τη βοήθεια υλικού από κάμερες ασφαλείας. Ήταν προγραμματισμένος ο μηχανισμός να εκραγεί, Αντώνη, σύμφωνα με τις τελευταίες λεπτομέρειες, μόλις θα άνοιγαν τον φάκελο. Ήταν ένας παγιδευμένος λοιπόν φάκελος. Ευτυχώς η γυναίκα διαπίστωσε ότι κάτι δεν πάει καλά και από τα X-ray διαπίστωσαν ότι ήταν εκρηκτικός μηχανισμός. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Τσολναρά. Για ό,τι νεότερο, κυρίες και κύριοι, θα διακόψουμε και πάλι την κανονική ροή του προγράμματός μας.